Αλλάζουμε θεματική ενότητα, μάλλον υποενότητα, αξιοποιώντας τις μαρτυρίες στο σχολείο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η πρώτη εισήγηση είναι από την κυρία Κική Σακά, είναι ιστορικός και σχολική σύμβουλος φιλολόγων και ο τίτλος της εισήγησής της «Η προφορική ιστορία στο σχολείο, προκλήσεις, προβλήματα, αναστοχασμός». Την ευχαριστούμε και την καλούμε στο βήμα. Καλημέρα, συνάδελφοι. Το θέμα σήμερα που θα αναπτύξω, η προφορική ιστορία και το σχολείο, είναι αποτέλεσμα μιας συνολικότερης έρευνας που είχα κάνει πριν κάποιο διάστημα στη Μεσσηνία, όπου συνέλεξα στοιχεία από τα σχολεία σε συγκεκριμένες ενότητες για την αξιοποίηση των συνεντεύξεων, όχι μόνο στο μάθημα της ιστορίας, αλλά συνολικότερα για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν και επεξεργάζονται προφορικές μαρτυρίες. Βεβαίως, γνωρίζουμε όλη την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει η Ένωση Προφορικής Ιστορίας. Η έδρα της είναι ο Βόλος, η κυρία Τασούλα Βερβενιώτη και η Ρίκη Βαν Κουσκώτεν και η ομάδα της. Τι είναι η προφορική ιστορία? Είναι λεκτικά δομημένη αφήγηση ζωής, προϋποθέτει μνήμη. Ο λόγος των μαρτυριών ανασημασιοδοτείται μέσω της μνήμης, της λήθης, της αποσιώπησης και της απόθυσης. Αξιοποιεί την ανάγκη των ανθρώπων να διατηρήσουν ζωντανό το παρελθόν τους μέσα από την κατάθεση του προσωπικού τους βιώματος και αυτό πολλές φορές περικλεί κινδύνους. Γιατί η μνήμη ανασημασιοδοτείται από την εκ των υστέρων γνώση και το παρόν. Η Άννα Βιδάλη το θέτει ξεκάθαρα. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, η μνήμη συνιστά μία εκ των υστέρων κατασκευή που δομεί τα διάφορα κομμάτια της από το παρελθόν αλλά κάτω από την επίδραση του παρόντος. Και τα κομμάτια αυτά δεν είναι πάντοτε διαχειρίσιμα εύκολα. Μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε τα κοινά στοιχεία, τους κοινούς στόχους ανάμεσα στην προφορική και τη γενική ιστορία. Θα συνοψίσω, για να μην χάσω χρόνο, στο ότι και οι δύο στοχεύουν στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πηγών και βεβαίως να αναπτύξουν την ικανότητα μέσα από τη γνώση του παρελθόντος να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά τους και να προγραμματίσουν υπεύθυνα τον μέλλον τους. Δηλαδή, μιλάμε για την οικοδόμηση της ιστορικής συνείδησης που δεν είναι καθόλου εύκολο. Τα προφανή εδώ, το παρελθόν διαφοροποιείται από την ιστορία, γιατί η ιστορία είναι ματιά του παρόντος πάνω στο παρελθόν, είναι γνωστά αυτά. Στην εύλογη ερώτηση, γιατί διδάσκουμε ιστορία και τι θέλουμε να έχουν αποκομίσει οι μαθητές μας όταν φύγουν από το σχολείο, πώς θα τους πείσουμε ότι η ιστορία έχει σχέση με τη ζωή και την καθημερινότητά τους και τελικά τι σημαίνει ιστορική και κοινωνική συνείδηση. Νομίζω μπορούμε να αντλήσουμε παραδείγματα από το παρόν. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Βεβαίως και έχει σχέση με τη ζωή τους. Μία έρευνα που έγινε πολύ πρόσφατα από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο για τους ψηφοφόρους του Τραμπ έδειξε κάτι τρομακτικά ποσοστά, 80, 70, 60, 40%, πλήρους άγνοιας της πρόσφατης αμερικανικής ιστορίας, όπως επίσης φανέρωσε και κάποιες τάσεις και επιρροές της δημόσιας ιστορίας, ακροδεξίες βεβαίως επιρροές, επιθυμίες, ας πούμε ένα ποσοστό 40%, νομίζω γύρω στο 30% εξέφρασε την επιθυμία να έχει νικήσει ο Νότος τον εμφύλιο, να ξαναέρθει σε χρήση η αμερικανική σημαία κτλ. Όλα αυτά έχουν σχέση και μπορούν να αποτελέσουν μια πάρα πολύ καλή αφόρμηση για να δουν τα παιδιά ότι τα πάντα έχουν σχέση με το παρελθόν τους και με μια έτσι κριτική στάση απέναντι στην ιστορία, με μια κριτική εθνική αυτογνωσία επίσης. Στους στόχους λοιπόν, για να απαντήσω στα άλλα ερωτήματα σύντομα και παρακαλώ να μου πείτε πότε έχω 10 και πότε 5 λεπτά, να μπορούν οι μαθητές να συγκρίνουν πληροφορίες που προέρχονται από μια ποικιλία ιστορικών πηγών, να μπορούν να ανιχνεύουν
κρυμμένα στερεότυπα και προκαταλήψεις, αλλά όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, συνολικότερα σε κοινωνικό και φιλετικό, να μπορούν να θέτουν κριτικά ερωτήματα και να είναι σε θέση να συνθέτουν ιστορική αφήγηση με τεκμηρίωση και αναγωγή στη μεγάλη εικόνα, που θεωρώ προσωπικά ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού σχολείου και της ελληνικής ιστορικής εκπαίδευσης. Η αδυναμία ένταξης του τοπικού, του εθνικού, του περιφερειακού στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο. Και βεβαίως να ξεφύγουμε από τις ιστορικές έννοιες πρώτου επίπεδου, τι, ποιος, πού, πότε, γιατί, να περάσουμε σε αυτές τις λεγόμενες μεταϊστορικές έννοιες δεύτερου επίπεδου, να μην καταναλώσουμε δηλαδή την ιστορία, τη μαθαίνουμε ενεργητικά, που είναι οι έννοιες της ερμηνείας, της τεκμηρίωσης, της σπουδαιότητας, της τομής και της συνέχειας, της αλλαγής και της ηθικής διάστασης των ιστορικών φαινομένων. Τα παιδιά πώς να εξηγήσουν, το έχω πει πολλές φορές και ενδεχομένως. Το αναγνωρίζετε, το βασικό παράδειγμα, πώς να εξηγήσουν τα παιδιά την παρουσία τόσο πολλών μεταναστών από τις ανατολικές χώρες που δεν έχουν διδαχθεί ποτέ την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 89. Πώς επίσης να κατανοήσουν ότι τι σημαίνει η ηθική διάσταση όταν προσεγγίζουμε ένα ιστορικό γεγονός, όταν δεν ξέρουν τι είναι ολοκαύτωμα και τι σημαίνει η άρνηση του ολοκαυτώματος. Οι ταινίες που έχουν βγει πρόσφατα, η άρνηση είναι εξαιρετική να τη δουν τα παιδιά και να τη δουλέψετε στην τάξη. Η προφορική ιστορία συνιστά ενεργητική, δηλαδή προσπάθεια τα παιδιά να μυθούν στην προφορική ιστορία και τους κανόνες της, τις πειθαρχίες της, συνιστά ενεργητική, ερευνητική, βιωματική και ενσυναισθητική προσέγγιση σε ένα σχολείο αυστηρά λογοκεντρικό. Επί του προκειμένου τώρα, πού, πώς, πότε μπορούμε να κάνουμε προφορική ιστορία στο σχολείο. Όταν είχα ετοιμάσει την εισήγησή μου που την ξαναδούλεψα πριν από καιρό, ίσχυαν οι βιωματικές δράσεις που έδιναν περιθώρια μέσα σε αυτό το χώρο να δουλέψουν. Βεβαίως πάντοτε μπορούμε να βρούμε λίγο ποιοτικό χρόνο και να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας στα πολύ στενά και ασφυκτικά πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος και του ορολόγιου, στα πολιτιστικά προγράμματα, ενότητες τέχνης και πολιτισμού, τοπική ιστορία, θεματική εβδομάδα, ας πούμε οι έμφυλες προσεγγίσεις σας δίνουν ένα πεδίο δόξης λαμπρό να δουλέψετε με προφορικές μαρτυρίες και θα δούμε και παραδείγματα παρακάτω. Στις ερευνητικές εργασίες βεβαίως τα project στο Λύκειο μπορεί να γίνει εξαιρετική δουλειά και σε εργασίες που θα ανατίθενται σε μαθήματα όπως ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία, πολιτική επιστήμη. Φυσικά μπορεί να συνδυαστεί ένα θέμα έρευνας πάνω σε προφορικές μαρτυρίες με θέματα γενικής ιστορίας στο πλαίσιο γεγονότων που έλαβαν χώρα μέσα σε αυτόν τον αιώνα που πέρασε, όπως το θέμα της αποκατάστασης των προσφύγων στις πρώτες τη δεκαετία του 20 και νωρίτερα, η απελευθέρωση της Αθήνας, η εμπειρία της μετανάστευσης του 50, 60 και 70, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα τη δεκαετία του 60, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το υλικό και έπειτα, η ανάπτυξη αντιστασιακής δράσης κατά την περίοδο της δικτατορίας ή ο φόβος. Σας θυμίζω το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που κέρδισε από το Λύκειο Ζωγράφου, ποιο ήταν κύριε Αγγελάκο, που κατέγραψε ακριβώς το φόβο και την αδυναμία. Είχαμε έναν αφηρωισμό και ήταν εξαιρετικό των παιδιών. Η αλλαγή της φυσιογνωμίας μιας συνοικίας, ενός οικιστικού χώρου ή τοπίου που θα πρέπει να ενταχθεί στα πολιτικά-οικονομικά συμφραζόμενα της εποχής, η σχολική και κοινωνική ζωή της εποχής μέσα από αρχεία του σχολείου, βιβλία πράξεων κτλ. Και βεβαίως οι νοοτροπίες, διασκέδαση, ενδυμασία, θέση γυναίκας παιδιού κτλ. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε? Αφόρμηση μπορεί να είναι βεβαίως μια σχετική αναφορά ενός σχολικού βιβλίου, ένα αφιέρωμα στα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, δημοσίευση εικόνων, τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά και η σύνθεση ιδιαίτερη μιας τάξης. Μια είδηση, ας πούμε, ή μια δράση που συγκίνησε, που θα οθήσει τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες ερευνητικές σε βάθος. Σχολιασμός σχετικών φωτογραφιών, η οικογενειακή ιστορία, η προσωπική ιστορία. Αυτά είναι από το δικό μου το οικογενειακό αρχείο και αριστερά βλέπετε τη μητέρα μου ένα χειμώνα στο χωριό, τη μέρα του γάμου της, με μείον 15 βαθμούς, να σπάει την προβέντα στο κεφάλι. Είναι από την περιοχή του Δομοκού. Και κάτω βλέπετε μια θεατρική παράσταση στο χωριό. Δεξιά ο κύριος, γιατί φυσικά γυναίκες δεν τολμούσαν να παίξουν, ο πατέρας μου έπαιζε την κόλφο. Ήθελε τότε κότσια να το κάνεις αυτό. Τη δεκαετία του 60 επίσης, οι γονείς μου εσωτερικοί μετανάστες, γείτονες στην Αυλή των Θαυμάτων, γιορτάζουν την Καθαρή Δευτέρα. Στην Πετρούπολη είμαστε, σε μία αυλή σαν αυτές που βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες, που όλοι μαζί ρεφενέ, βάζαν το τραπέζι και βεβαίως εγώ μεγάλωσα με γλέντια ρεφενέ.
Σαββατοκύριακα. Τώρα, η συλλογή προφορικών μαρτυριών ως μέθοδος. Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν, να τεκμηριώσουν, να διασταυρώσουν πτυχές του θέματος με συγκέντρωση και επεξεργασία προφορικών μαρτυριών. Δηλαδή, να ετοιμάσουν ένα ειδικό μαζί βεβαίως ερωτηματολόγιο και να οργανώσουν ελεύθερες αφηγήσεις προσωπικής ιστορίας μέσω κυρίως ημιδιομημένων συνεντεύξεων. Έτσι. Έρευνα εμπειρική και εν μέρη πεδίου. Η συλλογή προφορικών μαρτυριών ως μέθοδος λοιπόν απαιτεί αυτά τα ερωτηματολόγια και ημιδομημένες συνεντεύξεις, αρχές συγκεκριμένες και προετοιμασία να γίνει, μια συγκεκριμένη διαδικασία και δεοντολογία την οποία πρέπει να τηρήσουν, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά, καταγραφή, αξιολόγηση, ερμηνεία και αξιοποίηση των μαρτυριών, που αυτή είναι η πιο δύσκολη δουλειά για να κάνουν τα παιδιά, γιατί στην ουσία τι είναι, είναι η δουλειά του ιστορικού. Τα παιδιά δεν είναι βέβαια ιστορικοί, ούτε θα τα μετατρέψουμε σε μικρούς ιστορικούς, μπορούμε όμως να τα μάθουμε να είναι λίγο πιο κριτικοί ερευνητές. Και βεβαίως αναπτύσσουν ενσυναισθητικές και κοινωνικές δεξιότητες, ένα πρώτο βήμα ακριβώς για την κατανόηση της αξίας μέσα από την προσωπική τους εμπειρία. Τώρα, πιο πρακτικά στο γυμνάσιο. Στην πρώτη τάξη μπορούμε να υλοποιήσουμε τα θέματα από τις παλιές βιωματικές δράσεις σχολικής κοινωνικής ζωής που είναι στο πρώτο κομμάτι της γλώσσας. Οι οδηγίες είναι να αξιοποιηθεί όλο το υλικό όπως έχει. Ποια θέματα μας δίνουν, σχέση του μαθητή με τον εαυτό του και τους συμμαθητές του. Εδώ είναι η συλλογή προφορικών μαρτυριών ως μεθοδολογία. Δεν μιλάω για την ιστορία αυτή καθ' αυτή. Έτσι. Η διαχείριση των συναισθημάτων, των ρήξεων, των συγκρούσεων, η πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Να μάθουν τα παιδιά δηλαδή στα πρώτα βήματα από την πρώτη γυμνασίου και νωρίτερα από το δημοτικό, ξέρουμε ότι γίνονται και εκεί project τέτοια, πώς να αντλούν μαρτυρίες και πώς να τις αξιοποιούν, να τις εντάσσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και στόχος βέβαια είναι η μετάβαση εδώ των μαθητών στην νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. Αν πάρουμε δε από το υλικό το οποίο υπάρχει αναρτημένο στον κόμβο του ΙΕΠ και μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά, αυτό που ονομάζεται σχολική κοινωνική ζωή και είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο τετράμετρο, την πρώτη περίοδο που μπαίνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο, εκφράζεται ακριβώς διατυπώνει τους εξής. Συλλέξαμε, ταξινομήσαμε, μελετήσαμε και παρουσιάζουμε τα δεδομένα μας, ρωτήσαμε και μάθαμε πληροφορίες, απόψεις, στάσεις, επιλογές, λύσεις σχετικές με τα ερωτήματά μας, ακούσαμε, είδαμε, προσέξαμε και εντοπίσαμε αξιοσημείωτα στοιχεία. Επομένως, εδώ πρέπει να έχουμε από δίπλα και μελέτη συνοδευτικού υλικού. Παρατηρήσαμε, καταγράψαμε φαινόμενα ή συμπεριφορές, αντιληφθήκαμε και επισημάναμε σχέσεις αιτίου αποτελέσματος, χρονικές, λογικές, ταξινομικές αλληλουχίες και ιεραρχικές που πάντοτε αφορούν τα ερωτήματά μας. Συμμετείχαμε σε δράσεις ή επισκέψεις, βιώσαμε, αισθανθήκαμε, συνειδητοποιήσαμε και εδώ βλέπουμε τη συμμετοχική παρατήρηση, να πάλι έρευνα πεδίου. Μουσεία και προφορικές μαρτυρίες, φύση και προβλήματα περιβαλλοντικά, οικογενειακές σχέσεις. Κάνω τώρα τις συνδέσεις με τα μαθήματα της γλώσσας στο γυμνάσιο. Έτσι λοιπόν οι μαθητές μπορούν είτε να διερευνήσουν συγκεκριμένα θέματα, είτε να συνθέσουν οικογενειακές προσωπικές ιστορίες και να οδηγηθούν σε αναγωγές. Και εδώ περνάμε σε αυτό που λέμε στο ιστορικό πλαίσιο. Αφηγήσεις γονέων μαθητών αλλοδαπής προέλευσης, οι οποίοι έχουν κατασταθεί στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Τα παιδιά μας στην τάξη βιώνουν μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Μπορούν λοιπόν να συλλέξουν μαρτυρίες, πολυφωνικές απόψεις για πάρα πολλά θέματα. Και βεβαίως να αναπτύξουν ανάλογες δεξιότητες. Σας δίνω μια σειρά από δράσεις που συνέλεξα τα τελευταία δύο χρόνια στη Μεσσηνία. Το νέο μου σχολείο Φόβοι και Προσδοκίες, και στα οποία αξιοποιήθηκε αυτή η τεχνική. Προσπαθώ πάρα πολύ να προωθήσω αυτό το κομμάτι, να ξεφύγουμε λίγο από το κάνω μια βιβλιογραφική αναζήτηση. Το νέο μου σχολείο λοιπόν είναι αυτό που μας ενώνει, αν μπορούμε μαζί, φόβοι μας και φόβοι τους. Ένας ξένος στο σχολείο, πολύ ωραίο ήταν αυτό, μονόπρακτο με διαλόγους από συλλογή μαρτυριών. Ο μετανάστης παππούς, πατέρας και η πρώτη μέρα στο καινούριο σχολείο, αναφορές δηλαδή, οπότε περνάνε και στη διερεύνηση της εποχής. Θέματα αξιοποίηση μαρτυριών πάλι, το παιχνίδι, η διασκέδαση, διατροφικές συνήθειες, πλατείες και συναναστροφές κτλ. Στην τρίτη γυμνασίου τοπική ιστορία, η οποία κόπηκε βέβαια, αλλά υπάρχει η τοπική ιστορία, διατρέχει υπόρρητα όλο το πρόγραμμα σπουδών. Πάντοτε μπορείτε να κάνετε μικρές, να αναθέτετε στα παιδιά μικρές εργασίες, όχι μεγάλες διατριβές, ούτε με θέματα ερευνητικά τέτοια. Ας πούμε, η περιοχή της Μεσσηνίας που έχει τόσο έντονο ενδιαφέρον αρχαιολογικό, αρχαία βυζαντινά, μεσαιωνικά,
βενετσιάνικα κτίσματα, η αξιοποίηση του χώρου σήμερα, να ξεφεύγουν λίγο από την καταγραφή δηλαδή και την περιγραφή της περιοχής, οι σιδηρόδρομοι, μετανάστευση και μεσηνή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να χαρτογράφηση, έχουν γίνει πολύ ωραίες δουλειές. Ποια είναι τα γενικά προβλήματα που εντοπίστηκαν σε αυτή την πρώτη φάση? Μη ικανοποιητική κατανόηση των όρων βιωματικότητα και ενσυναίσθηση. Εμμονή στη βιβλιογραφική έρευνα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, αυτός ο λογοκεντρισμός, που συνοψίζεται στο ότι δεν έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν έχουμε βιβλιοθήκη. Ξεφύγετε λίγο από αυτό και κάντε κάτι άλλο. Υποβάθμιση άλλων μεθοδολογικών εργαλείων, όπως ας πούμε το θεατρικό παιχνίδι. Αυτό που σας είπα, το μονόπρακτο με το διάλογο που ανέπτυξαν τα παιδιά που βασίστηκε σε κάποιες μαρτυρίες, ήταν εκπληκτικός. Έλλειψη επαρκούς ανατροφοδοτικής επιμόρφωσης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνονται βιωματικά εργαστήρια, ώστε όλοι μας να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς θα κάνουμε τα. Και βεβαίως έλλειψη χρόνου που ανακυκλώνει τα ίδια θέματα. Ας πούμε, αυτό είναι μια δημοσίευση της εφημερίδας Θάρρος στην Μεσσηνία και περιγράφει την τελευταία Κυριακή τον Απόκρεο. Μπορείτε να φανταστείτε μόνο με αυτό το κομμάτι τι δουλειά μπορεί να γίνει μέσα στην τάξη. Άλλα προβλήματα. Ενδεχόμενες αρνητικές ή και τραυματικές εμπειρίες μαθητών και οικογένειας δεν είναι πάντα ανακοινώσιμες, είναι προφανές. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν προτείνουμε συναισθητική προσέγγιση μέσα από παραδείγματα τρίτων και προσωπική εμπλοκή και επίβλεψη του δασκάλου. Έτσι, του εκπαιδευτικού. Αδυναμία ένταξης, αυτό είναι βέβαια στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο των μαρτυριών του υλικού, δεν μπορεί να γίνει η ιστορικοποίηση. Δυσκολία τόσο στη σύλληψη μιας μεγαλύτερης εικόνας, όσο και στις αναγωγές και γενικεύσεις που εμπεριέχουν βεβαίως προφανείς κινδύνους. Εδώ βέβαια έχουμε ανάγκη για ιστορικό και κοινωνικό γραμματισμό. Τώρα, αν περάσουμε στις εργασίες λυκείου, τις ερευνητικές, έχουμε ανεξάρτητη δυνατότητα επιλογής θεμάτων και εσείς εδώ φαντάζομαι κάτι ανάλογο γίνεται. Υπάρχει μεγάλη προτίμηση σε θέματα τοπικής ιστορίας. Εγώ δηλαδή το βλέπω κατά κόρον αυτό στην Μεσσηνία. Έχουμε συστηματική και περισσότερο δουλεμένη εδώ αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών μετά από 5 χρόνια χρήσης, περισσότερες διαθέσιμες ώρες στην τάξη 2 ώρες και βεβαίως δυνατότητα επιλογών θεμάτων που συνομιλούν και με άλλα αντικείμενα και μεγαλύτερη εξοικείωση των εκπαιδευτικών μεθοδολογικά εργαλεία ανάλογα. Τώρα, και εδώ έχουμε επιμορφωτικές ανάγκες, τα γνωστά βέβαια. Μερικά θέματα που μπορούν να γενικευτούν από τα πιο απλά, σας βγάζω τώρα αυτά τα οποία δεν είναι ανώδυνα θέματα. Αυτό, η ιστορία του σχολείου μέσα από το βιβλίο πράξεων. Αυτό είναι μια εξαιρετική δουλειά που αξίζει να γίνει. Έχουμε πρακτικά, τα οποία βέβαια συνιστώ στους συναδέλφους, κάντε τη δουλειά σας και καταθέστε τα στα γάκια, γιατί θα χαθούν αυτά. Πρακτικά σχολείων από τον περασμένο αιώνα, από το 1890. Ας πούμε το σχολείο των Γαργαλιάνων. Όταν είδα τα πρακτικά, έπαθα σοκ και άρχισα να τα κοιτάζω. Και δεν με αφήναν κι άλλοι συναδέλφοι για να μην τα κάνουμε τη δουλειά. Λέω, κάντε τι, αλλά καταθέστε τα. Εδώ λοιπόν είχα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε άλλο σχολείο, όχι εδώ, δεν θυμάμαι τόσο πιο, μία συνάδελφος εξαιρετική, η οποία ήταν θεολόγος και η οποία έκανε μία ανάλογη δουλειά. Βρήκε λοιπόν δασκάλους υπερήλικες και τους πήρε μαρτυρίες. Ένας δάσκαλος λοιπόν που ήταν γύρω στα 96, μου είπε, πάρα πολύ γνωστός στην περιοχή, ευφιέστατος, διαβιέστατος κτλ., τις περιέγραφε μέσα στις καταγραφές τη ζωή στο σχολείο την περίοδο του Μεταξά, της δικτατορίας του Μεταξά. Η συνάδελφος δεν μπόρεσε ποτέ, δεν κατάλαβε γιατί. Εγώ είδα τη μαρτυρία που την είχαν ακόμα ανιτοφωνημένη και είπα, Χριστέ μου, εδώ πέρα τι έχουμε βγάλει. Περιορισμούς, διατάγματα στην εμφάνιση, τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα στους μαθητές. Είχες να κάνεις δηλαδή με τέτοιο ιστορικό υλικό, δεν το αναγνώρισε η συνάδελφος. Η οποία, εξαιρετική συνάδελφος, όταν τα είπαμε, είπε, θα το επαναλάβω και την επόμενη χρονιά θα ξαναπάω με τους μαθητές. Και τώρα ξέρω πώς θα το προσεγγίσω. Αυτό που λέμε, η αδυναμία ένταξης, πολλές φορές έχουμε τέτοιο υλικό και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Και εδώ βέβαια σας δίνω και άλλα θέματα. Ένα εξαιρετικό θέμα, το ορφανοτροφείο Αρένων της Καλαμάτας, που τώρα στη θέση του είναι το μουσικό σχολείο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ψάξανε τα παιδιά και βρήκαν φοβερό υλικό και βρήκανε και παιδιά του ορφανοτροφείου. Ήταν μια φοβερά συγκινητική παρουσίαση όταν έγινε. Η εγκατάσταση προσφύγων στη δυτική παραλία της Καλαμάτας που πνιγότανε στις λάσπες και τα κουνούπια. Τώρα η δυτική παραλία βέβαια αναδεικνύεται και τα κάστρα κτλ. Το περνάω λίγο πιο γρήγορα εδώ. Ας πούμε, θέματα που καταλαβαίνετε τις ειδικότητες των συναδέλφων που τα εμπλέγουν. Εντάξει. Μνήμες κατοχής και αντίσταση στην πόλη των Φιλιατρών. Ήταν το μοναδικό θέμα που ασχολήθηκε με την εποχή αυτή όσα χρόνια είμαι στην Μεσσηνία. Τα θέματα για τους μετανάστες έχουν τρομερό ενδιαφέρον γιατί η Μεσσηνία έχει μεταναστευτικό ρεύμα τεράστιο προς Αυστραλία και Καναδά.
Γενικές παρατηρήσεις. Τι βλέπω. Προτίμηση σε έρευνες εθνογραφικού και γεωγραφικού περιεχομένου που είναι ανώδυνες. Απροθυμία προσέγγισης βεβαίως πρόσφατου παρελθόντος και ευαίσθητων και συγκρουσιακών θεματικών όπως η κατοχή και ο εμφύλιος που δεν υφίστανται ως θέματα. Και είναι προφανές ότι γνωστικούς στόχους μπορούμε να πιάσουμε, συναισθηματικούς λίγο δύσκολο. Τώρα, πόσο? 10. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα ζητούμενα στη διαδικασία αυτή, συνάδελφοι, είναι να προχωρήσουμε λίγο και να διευρύνουμε τις θεματικές μας. Δηλαδή, εναλλακτικές προσεγγίσεις, έμφυλες. Ας βάλουμε λίγο και τέτοια στοιχεία μέσα σε αυτά που κάνουμε. Να αναδυθούν αφανείς ή ενοχλητικές μέσα σε πολλά εισαγωγικά κοινωνικές ομάδες. Η Μεσσηνία έχει περιοχές που είναι ο πληθυσμός των Ρωμά πάρα πολύ ψηλός. Τα σχολεία τους γεμάτα. Μπορούν να κάνουν δουλειά. Και αυτή η δουλειά θα βοηθήσει και σε μια ομαλότερη ένταξη. Έχω πάλι συγκεκριμένο παράδειγμα, το πρώτο γυμνάσιο Μεσσηνής με μια εκπληκτική διευθύντρια η οποία βγήκε στη σύνταξη, η οποία κατόρθωσε και κράτησε στο σχολείο της στο γυμνάσιο σχεδόν όλο τον πληθυσμό των Ρωμά με προσωπική αφιέρωση του πολύτιμου προσωπικού της χρόνου και η οποία ενέπνευσε και το σύλλογο, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά εκεί να μην έχουμε διαρροές. Σε αντίθεση, τα γειτονικά σχολεία έχουμε τεράστιες διαρροές. Εναλλακτικές ματιές επίσης και γωνιές θέασης, να προσπαθήσουμε να μοιήσουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, να αμφισβητήσουν όσο μπορούν βέβαια τον κυρίαρχο λόγο και τη μεγάλη αφήγηση, μια μεγαλύτερη τόλμη και βέβαια να έχουμε ξεκάθαρους στόχους όταν επιλέγουμε πληροφορητές, δηλαδή αυτούς που θα μας δώσουν το υλικό. Όχι, τα κριτήρια μας δεν πρέπει να είναι διεκπαιρεωτικά. Άντε να κάνω, ας πούμε, συλλογή υλικού, όποιος λάχει, ό,τι λάχει. Όχι, θέλει λίγη προετοιμασία, προσοχή μεγάλη. Και βεβαίως να εξασκήσουμε τους μαθητές μας να επεξεργάζονται σχήματα που δεν είναι ακριβώς αυτά με τα οποία έχουν έρθει. Έθεσε ένας συνάδελφος, ο Γρέκος, την άλλη φορά σε μια ημερίδα της ΕΠΗ. Αυτό λέει, η δράση μας πρέπει να είναι αποπλαισιωμένη ή εμπρόθετη. Σαφώς εμπρόθετη, εγώ θα απαντήσω. Νοηματοδοτούσα γνώση, σύνδεση με προσωπικά βιώματα, προϋπάρχουσα γνώση και ενδιαφέροντα μαθητών και στην καθημερινή του ζωή και αυτά που κουβαλάνε. Βέβαια, ο κύριος Κόκκινος χθες μας είπε ότι ο κονστρουκτιβισμός, και το δέχομαι, αλλά εμείς είμαστε πίσω. Τι να κάνουμε, ακολουθούμε πίσω σιγά-σιγά και βήμα-βήμα μέχρι να τα αποδομήσουμε κι εμείς. Ναι. Λοιπόν, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενίσχυση προφορικού λόγου και ζωντανών παρουσιάσεων, που σας θυμίζω είναι μείζον στόχος για τα προγράμματα σπουδών τα οποία αναμορφώνονται, αλλά και για τα παλαιότερα, δηλαδή η ενίσχυση της προφορικής δεξιότητας του λόγου των παιδιών. Κριτικός αναστοχασμός, ιστορική σκέψη και συνείδηση, με τα συστηματικά θα είναι βέβαια οι πολύ μεγάλοι στόχοι που βάζουμε και οι μακροπρόθεσμοι. Έχω εδώ, να το, σας το έχω και εκεί, είναι μία έκδοση της Περιφέρειας Κρήτης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, προφορικές ιστορίες, οδηγός προφορικής ιστορίας για την εκπαίδευση και την κοινότητα, που μπορείτε να βρείτε δηλαδή υλικό. Επίσης, το βιβλίο της κυρίας Νάκου και της Ανδρομάχης Γαζή, η προφορική ιστορία στα μουσεία και την εκπαίδευση, το υλικό το οποίο υπάρχει σε ψηφιακή μορφή από την Ένωση Προφορικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και βεβαίως βλέπετε εδώ τοπικό θεματικό δίκτυο Προφορική Ιστορία ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης επίσης με υλικό και παραδείγματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης υλικό το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε Προφορική Ιστορία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Στην Κύπρο, ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας στα ελληνικά επίσης σε ψηφιακή μορφή μπορείτε να κατεβάσετε πώς δουλεύετε την προφορική ιστορία με μαθητές όλων των ηλικιών. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και θα σας πω και κάποια παραδείγματα. Το Ζάνιο, ας πούμε, έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά πρόσφατα. Μάζεψε στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας μαρτυρίες και ιστορικό υλικό για διάφορες ιστορικές περιόδους της σύγχρονης εποχής. Συγκρότησαν αρχείο προφορικής ιστορίας του σχολείου τους και ορισμένες από τις μαρτυρίες, ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες, αναπτύχθηκαν στην Τράπεζα Μνήμης που υπάρχει, αυτή εδώ. Και μπορεί επομένως να πάει κάποιος να επανέλθει, γιατί ξέρετε, οι μαρτυρίες είναι εκεί και όπως έλεγε και ο Δημάρας, μία πηγή θα μας δώσει τέτοιες απαντήσεις ανάλογα με τις ερωτήσεις που κάναμε, αυτό που λέγαμε και χθες. Λοιπόν, η Ένωση Προφορικής Ιστορίας επίσης δίνει αρχεία και συλλογές προφορικών μαρτυριών στο εξωτερικό και όχι μόνο. Εντάξει, ξέρετε για το αρχείο, ας πούμε, Σπίλμπεργκ, αλλά να υπάρχει και το αρχείο προφορικών μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Ή ξέρω εγώ, αφηγήσεις ζωής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Αθήνας.
στο αρχείο του Spielberg, που έχει και πάρα πολλές μαρτυρίες Ελλήνων. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, την προφορική ιστορία ως ιστορικό εργαλείο καθαρά. Και πάλι θα προσπαθήσουν οι μαθητές να διερευνήσουν, να τεκμηριώσουν, να διασταυρώσουν πτυχές του θέματος. Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε ειδικό ερωτηματολόγιο για να οργανώσουμε ελεύθερες αφηγήσεις ιστορίες. Ποια είναι τα προβλήματα? Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αμφισβητούν τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνουν και να επιχειρούν follow-up συνεντεύξεις με τις ίδιες ερωτήσεις, να δουν αν θα έχουν τις ίδιες απαντήσεις. Να ταξινομούν σε κατηγορίες που θα τα οργανώσουμε εμείς βέβαια και να προχωρούν σε επεξεργασία και ερμηνεία ώστε να διαμορφώνεται μια αφήγηση που οδηγεί πέρα από την εμπειρία του ενός ατόμου. Άρα θέλουμε επαγωγική σκέψη, το που είπαμε, και δυνατότητες γενίκευσης που είναι δύσκολη διαδικασία. Προϋπόθεση ωστόσο για την προσέγγιση προφορικής ιστορίας είναι πάντα η καλή γνώση της γενικής ιστορίας και η γνώση των γενικών αξώνων της ιστορίας του τόπου. Όπως λέει η Τασούλα Βερβενιώτη, όσα περισσότερα γνωρίζει ο ερευνητής, τόσα περισσότερα μαθαίνει. 4 λεπτά. Τη φωτογραφία την τράβηξα εγώ στην Κύπρο, στην Αμόχωστο, μέσα από το κάγκελο πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Είχε τη φοβερή επιγραφή, όχι στο εφικτό. Από εκεί εγώ θα ξεκινούσα να κάνω ένα μάθημα για το Κυπριακό στα παιδιά. Το εφικτό ακόμα παλεύουν στην Κύπρο. Θα συνοψίσω τώρα, δεν θα σας κουράσω, με το πώς οργανώνουμε ένα σχέδιο. Μαζεύουμε φωτογραφίες και υλικό για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε όλα αυτά. Βρήκα μια φωτογραφία εδώ από τους μαχητάδες εκτατάξιου ελληνικού σχολείου της Γιάλτας, 33-34, Οδυσσός, έτσι το ελληνικό στοιχείο. Αυτή είναι κάρτα πάλι από το προσωπικό μου αρχείο. Δεν είμαι εγώ η Βασιλική Σακά στην οποία απευθύνεται, είναι η γιαγιά μου. Και είναι ο παππούς μου, ο οποίος ήταν στην Ταυσκένδη τότε, μετά το τέλος του εμφυλίου, και μου έστελνε στη γιαγιά μου αυτή την κάρτα. Έχω μαζέψει όλο το υλικό κτλ. Ενημερωθείτε λοιπόν, 3 βήματα, πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε από ποιον θέλετε να πάρετε συνέντευξη. Συγκεντρώστε πληροφοριακό υλικό, κάντε μια προσωπική επαφή. Αν διστάζει ο μάρτυρας, στείλτε τις ερωτήσεις προκαταβολικά. Έτσι. Μπορούμε να το οργανώσουμε. Το φιλικό κλίμα αποκαθιστά κλίμα εμπιστοσύνης, το υπερβολικά φιλικό είναι επικίνδυνο. Και βεβαίως η ανηλικρίνεια του μάρτυρα μπορεί πάντα να οφείλεται στο φόβο της έκθεσής του. Οπότε πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε και κάποια πράγματα που αφορούν εχεμήθεια κτλ. Προετοιμασμένα τα παιδιά να ακούν προσεκτικά, να έχουν υπομονή, να τον κρατούν το μάρτυρα σε ένα δρόμο και να μην τον διακόπτουν τακτικά, το follow-up που είπαμε, να ευχαριστήσουν το μάρτυρα μόλις τελειώσει η συνέντευξη και αργότερα να στείλουν και ένα γράμμα. Αυτό είναι ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Έτσι. Να ελέγχουν τις προσωπικές τους θέσεις, να μην τις προβάλλουν οι ερευνητές, να μην παρασύρονται, αφορά και εμάς γιατί εμπλεκόμαστε. Εγρήγορση και προσοχή για να ανιχνεύσουμε αυθεντική αφήγηση και όχι παράσταση. Και βεβαίως να αναγνωρίζουν, να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να αντιπαραβάλλουν, να βρίσκουν την προκατάληψη και την επιρροή. Τελειώνω λέγοντας αυτό που έχω σημειώσει, τα ποδήλατα και οι δασκάλες του Αγρινίου. Δουλεύαμε ένα διάστημα για τη δεκαετία του 40 με προφορικές μαρτυρίες από αυτή την συγκεκριμένη ομάδα δασκάλες στην περιοχή του Αγρινίου που ήταν νεαρές δασκάλες τότε. Η μία λοιπόν δασκάλα μας είχε πει, μάλλον δύο μας είχαν πει, ότι κυκλοφορούσαμε με ποδήλατα και οι γονείς μας ήταν έξαλλοι και δεν μας επέτρεπαν και όταν το έμαθα μας κλαίνε μέσα. Όταν λοιπόν στην ανακοίνωση το ανέφερα εγώ γιατί το έβαλα σε ένα πλαίσιο, σηκώθηκε μια άλλη κυρία, δεν ήταν δασκάλα, και λέει: Τι είναι αυτά, πρώτη φορά τα ακούω. Όλες κυκλοφορούσαμε με ποδήλατα τότε. Σηκώνω τη δασκάλα και λέει: Πώς κυκλοφορούσαμε με ποδήλατα? Κανένας δεν κυκλοφορούσε με ποδήλατα. Έγινε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, τέλος πάντων, μια ενδιαφέρουσα έτσι, σύγκρουση στο ακροατήριο, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά είναι. Και τέλος η αξιολόγηση, αξία, αλήθεια, αντιπροσωπευτικότητα, χρονολογία, με καρτέλες συγκεκριμένες και με έναν αναστοχασμό που είναι εξαιρετικός για τα παιδιά. Τι πήραν από αυτή την ιστορία μετά την παρουσίαση της εργασίας. Έτσι, καταγράφουν τις εμπειρίες τους και όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πήρα λίγα λεπτά ακόμα.